Χριστό. Ελένη. Γιατί αυτό, Χριστό? Γιατί θέλουμε να σας γλυκάνουμε, γι' αυτό. Χριστό, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι τραπέζι γεμάτο πειρασμούς. Δεν είναι εύκολο αυτό που με βάζει να κάνω. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ πέρα. Μαζί τα πιο ωραία νηστίσιμα γλυκά που μπορείτε να φανταστείτε, γιατί μπορεί να διανύουμε τη Σαρακοστή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε μικρούς γλυκούς πειρασμούς. Και μεγάλους πειρασμούς. Ποια γλυκά είναι νηστίσιμα? Γλυκά είναι όλα νηστίσιμα, σχεδόν όλα, εκτός την καρυδόπιτα, το ρεβανί. Την καρυδόπιτα γιατί, επειδή την έκανες με σοκολάτα. Πέρα ότι η σοκολάτα έχει και αυγό μέσα η πίτα. Α, κατάλαβα. Και το ρεβανί έχει αυγουλάκι και μέσα. Και το ρεβανί έχει αυγό, ναι. Ενώ το κανταΐβι, το κλασικό, το παραδοσιακό. Νηστίσιμο. Και βλέπω που ότι αυτά τα συνοδεύει και τα συνδυάζει με πολύ φράουλα για να αλλάξουν και λίγο. Επειδή άνοιξε και λίγο καιρό, έχουμε και 25 βαθμούς έξω. Αυτό... Η φράουλα είναι απαραίτητη. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μεθυσμένο. Μεθυσμένο είναι σαν μελομακάρονο. Όχι, δεν είναι σαν μελομακάρονο. Σαν μελομακάρονο. Σαν τι είναι? Σαν μεθυσμένο. Δηλαδή τι είναι μεθυσμένο, τι έχει μέσα? Μεθυσμένο έχει ρετσίνα μέσα, έχει... Δηλαδή από όλα αυτά... Έχει λαδάκι. Έχει λαδάκι. Πάρα πολύ νόστιμο όμως είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνεις ότι έχει τέτοια γεύση. Παντρεύουμε... Αυτό το όμορφο. Αυτό είναι σφολιάτα, με μαρμελάδα μέσα. Για δώσω λίγο. Φράβο. Γι' αυτό μυρίζει τέλεια. Ορίστε. Τέλεια. Και τι έχεις φέρει εδώ, πώς μπορούμε να τα στολίσουμε? Αυτές είναι σοκολάτες, διάφορες σοκολάτες, άσπρη σοκολάτα, μαύρη σοκολάτα, φράουλα, που μπορούμε να στολίσουμε τα σιροπιαστά μας. Αυτές δεν είναι νηστίσιμες. Η σοκολάτα είναι κουβερτούρα, νηστίσιμη. Α, η σοκολάτα είναι κουβερτούρα. Η φράουλα είναι νηστίσιμη. Σωστά, και αυτό είναι νηστίσιμο. Σε ποια γλυκά πάει η φράουλα και σε ποια γλυκά η σοκολάτα? Να δώσω λίγο, θέλω εδώ το αγόρι μου τον Νίκο, που το βλέπω ότι λυμπίζεται λίγο. Θα περίμενε, περίμενε. Έλα λίγο, αγόρι μου. Σε παρακολουθώ τόση ώρα από εκεί που τα κοιτά. Και ξέρω ότι δεν κάνει. Ποια είναι λοιπόν, η άσπρη σοκολάτα μπορούμε να βάλουμε στο ρεβανί που δεν είναι νηστίσιμο. Μπορούμε να το στολίσουμε. Η άσπρη σοκολάτα είναι νηστίσιμη. Δεν είναι νηστίσιμη. Δεν είναι, είναι η κουβερτούρα νηστίσιμη και φράουλα. Απλώς θέλω να πω ότι στα σαχαροπλαστεία στα αγγίδι μπορούμε να βρούμε φρεσκότατα γλυκά. Παντρεύουμε υλικά όπως η ρετσίνα, το κρασί, για να βάλουμε σε νηστίσιμα γλυκά. Και αποκτούν έτσι και διαφορετική γεύση. Και διαφορετική... Αυτό είναι δικό σας. Πολύ, κάνετε... πολύ έντονη γεύση. Αυτό και είναι... πολύ ωραία. Χρήστο μου, αυτό ορίστε. Είναι το σαραγλί που λένε. Αυτό είναι το σαραγλάκι, ναι. Με κερασάκι πάνω και αυτό με την άγνη. Αυτό είναι με λουκούμι. Σφολιάτα με λουκούμι. Και το λουκούμι είναι νηστίσιμο, το ξέρω. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, Ελένη. Ποιο? Το κρασανάκι με τη σοκολάτα. Αυτό έχει κουβερτούρα μέσα. Κουβερτούρα, ναι. Θα το δοκιμάσεις. Τα πιο αγαπημένα μου από μικρή είναι τα κουρκουμπίνια. Πεθαίνω με τα κουρκουμπίνια. Μετά τα κουρκουμπίνια θα φας και ένα κρασανάκι. Θα φάω και ένα κρασανάκι και μετά θα πάω κατευθείαν για τρέξιμο. Είναι όλα καταπληκτικά και πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ευχαριστούμε. Και να προτρέψουμε τον κόσμο να φάει γλυκά. Έχουν θερμίδες πολλά αυτά? Πολλές. Αρκετές θερμίδες. Αλλά άμα βλέπεις τόσο φρέσκα γλυκά. Λάθος ερώτηση έκανα, γιατί. Οι θερμίδες πάνε. Πρέπει να τα απενεχοποιούμε αυτά, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρτάκι. Θα γλύψω τα δάχτυλα μου σιρόπι, έχω πάνω. Μην στεναχωριέσαι.